Μέτρα σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο για να στηριχτούν οι περιφερειακές εφημερίδες παρουσίασε στη διάρκεια της παραμονής του στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Βασικός πυλώνας των μέτρων είναι οι ενισχύσεις, με κυριότερη αυτή που αφορά στο υψηλό κόστος του χαρτιού. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση θα έρθει να επαναλάβει και να ξαναδώσει στήριξη όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα ενισχύσουμε το μεταφορικό κόστος, θα ενισχύσουμε μέρος της ανατίμησης του χαρτιού, ενισχύσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές σε ό,τι αφορά το ταμείο του ΕΔΕΑΠ. Επιπλέον ο κύριος Οικονόμου, υπουργός παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης, έκανε γνωστή την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τις εφημερίδες της περιφέρειας για τον εξυγχρονισμό του ψηφιακού εξοπλισμού τους. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει και η διαβούλευση για το νομοσχέδιο που αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας στον τύπο. Και άλλες παρεμβάσεις που θα έχουν ως σκοπό και στόχο να διαμορφώσουν τις συνθήκες έτσι ώστε να μπορεί να απαντά με επάρκεια ο τύπος της περιφέρειας στις αλλαγές που χαρακτηρίζουν τον κλάδο, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Σταθερότητα, στήριξη της κοινωνίας και στιβαρή πολιτική έχει ανάγκη η χώρα και όχι εκλογές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια για το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες. Τα βασικά ζητούμενα της κοινωνίας σήμερα είναι πώς θα ανταπεξέλθουμε στην πίεση που έχουμε από την εισαγόμενη ακρίβεια, από τις επάλληλες κρίσεις, πώς θα έχουμε μια πολιτική ουσιαστική στήριξη για να μετριάσουμε το αποτύπωμα της κρίσης και βεβαίως πώς με την πολιτική μας θα υπερασπιζόμαστε τα δίκαια της πατρίδας μας απέναντι σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει, απέναντι σε έναν γείτονα που είναι ανήσυχος και αναθεωρητικός. Για το κόστος της ενέργειας, ο κύριος Οικονόμου σχολίασε ότι από την 1η Ιουλίου αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πλατφόρμα για να επιστραφεί στους πολίτες ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της υπερβάλλουσας χρέωσης και για αυτούς που κατανάλωσαν πάνω από 300 κιλοβατόρες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαίρετησε τις εργασίες της συνάντησης. Τους είπε με αφορμή τη σύγκληση της 25ης ετήσιας τακτικής εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης των μελών του.